παρακαλώ, η Ντίνα Μιχαηλίδου. Καλημέρα, Ντίνα. Πώς είσαι? Πολύ χαίρομαι που έρχεσαι στην εκπομπή μας. Καλά, το ίδιο. Καλά. Τι ωραία. Καλά. Μεγάλη μας χαρά. Έλα, κάθισε. Και εμένα επίσης. Τι μάθαμε για σένα τώρα, νομίζω ότι κάτι μάθαμε. Λοιπόν, ναι, αν βάλεις πιπέρι καγιέν είναι πιο... Καγιέν, μπορείς να βάλεις και καγιέν αν θες. Κάνει πάρα πολύ καλό στο αίμα το καγιέν, γενικώς. Ναι, ναι. Μαγειρεύεις, ε. Ναι. Είμαι Σμυρνιά. Σμυρνιά, για τη γιαγιά. Ναι. Από τη γιαγιά και από τις δύο γιαγιάδες, γιατί και οι δύο οικογένειες είχαν από τη Σμύρνη, όπως το λένε, ρίζες. Και φτιάχνεις έτσι αυτά τα ωραία, τα παραδοσιακά, με τα μπαχάρια, τις κανέλες. Αχ, ναι, δεν μπορώ να φάω χωρίς μπαχάρι μου. Είναι δύσκολο, αν και ξέρω ότι οι μερικοί, κάποιοι μάλλον, η μητέρα μου ήταν ένας από αυτούς και είναι ένας από αυτούς, μαγειρεύουν τα φαγητά με το δικό τους, τη δική τους τη γεύση και το άρωμα. Και είναι πολύ νόστιμο και πιο ελαφρά. Αλλά εγώ θέλω τον μπαχάρι. Το μπαχάρι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δίνει μία αίσθηση. Ξέρεις κάτι, έτσι όπως το λες, είναι αυτό που λες, Σμυρνιά και τα λοιπά. Ναι. Είναι μαγείρισες και μάγειρες οι οποίοι φτιάχνανε και για τους άλλους. Δηλαδή τα τραπέζια, τα... Ναι, για όλη την οικογένεια. Ναι. Αυτά τα τραπέζια ήταν τραπέζια με τα αυτά, με τα αρώματά τους, με τα έτσι τους, με τα αλλιώς τους. Ναι. Κάνεις τέτοια τραπέζια. Τώρα δεν προλαβαίνω, αλλά όταν πραγματικά κάνω ένα τραπέζι, ναι, το κάνω και το ευχαριστιέμαι. Ναι. Εγώ θυμάμαι από τη γιαγιά μου που ήταν και από την Ανατολή, τους κεφτέδες να κυλάνε σε ένα τηγάνι, να κυλάνε και να φρίζει το τηγάνι. Ρε παιδιά, θα μας πιάσει το στομάχι, θα πεινάσαμε. Η μυρωδιά και η γεύση είναι ανάμνηση. Ναι, η γιαγιά μου έφτιαχνε, και το λέω και το εννοώ, τους ωραίτερους κεφτέδες που έχω φάει στη ζωή μου. Δεν έχω φάει τόσο νόστιμο κεφτέ από τη γιαγιά μου. Μόνο συγχυδάνουν τα χέρια. Και το περίεργο είναι ότι μας έλεγε πώς να τον κάνουμε και εμείς δεν μπορούσαμε να τον κάνουμε έτσι. Δεν γίνεται. Όχι. Η μητέρα μου επέμενε ότι κάτι έβαζε μέσα που δεν μας το έλεγε. Συγκεκριμένο, δεν το έλεγε. Καθώς ήσασταν δίπλα και μαγειρεύατε και βοηθούσατε. Η γιαγιά μου είχε ένα τραπέζι τόσο μεγάλο, σαν και το δικό σας, λίγο πιο μικρό. Επάνω ήταν. Κάθε μέρα αυτό. Ντομάτες, μαϊντανί, άνηθος, κρεμμυδάκι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αμπελόφυλλα. Και μύριζαν αυτά, μύριζαν παλιά τα τρόφιμα. Μύριζαν. Ναι. Και θυμάμαι εγώ μεγαλώνοντας τη γεύση και τις μυρωδιές. Αυτό το θυμάμαι. Πού μεγάλωσες, στην Αθήνα, Στη Νέα Ιωνία. Στη Νέα Ιωνία. Και μετά στην Κυψέλη. Στη Νέα Ιωνία πρόσφυγες δεν ήταν πολύ. Όλοι. Ναι. Όλοι ήταν πρόσφυγες. Πρόσφυγες. Ναι. Υπήρχαν και τα σπίτια εκεί, δεν είναι. Τα... Υπάρχουν ακόμα μερικά. Υπάρχουν ακόμα, το ξέρω. Νομίζω ότι έχουν μείνει ένα-δύο. Παραπάνω δεν έχουν. Όταν έφυγα εγώ από τη Νέα Ιωνία, όταν ήμουν 20 χρονών. Ήταν πια τα σπιτάκια, ήταν ακόμα εκεί και οι αυλίτσες, οι εσωτερικές αυλίες. Αλλά τώρα δυστυχώς έχουν γίνει πολυκατοικίες. Ναι. Ναι. Υπάρχει μία παράδοση στην οικογένειά σου. Εγώ βλέπω, ας πούμε, τον πατέρα σου τον θαύμαζα πραγματικά. Δηλαδή τον μπαμπά σου τον θαύμαζα πραγματικά. Ήταν από τους ανθρώπους που μας έχουν, όσοι σπουδάσαμε θέατρο, μας έχουν χαρακτηρίσει. Ναι. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης με το Ανοιχτό Θέατρο ήταν σταθμός στη θεατρική. Στο θετικό γίγνεσθε της χώρας μας. Και η μαμά σου ταυτόχρονα ηθοποιός. Και η μαμά μου ήταν ηθοποιός, ναι. Απλά είχε να μεγαλώσει τρία παιδιά. Και η αδερφή σου χορεύτρια. Η αδερφή μου χορεύτρια, ο αδερφός μου μουσικός και εγώ ηθοποιός. Δεν έφυγε κανένας από τα χνάρια να πάει να κάνει μια πρακτική άλλη δουλειά. Μας πέτυχε μια μέρα κούμπουρος όλους μαζί και λέει. Μας κοίταγε καλά-καλά που μιλάγαμε, σχολιάζαμε και αυτά γελάγαμε και λέει: Εσύ είσαι σκηνοθέτης, εσύ ηθοποιός, εσύ ηθοποιός, αυτός είναι μουσικός και αυτή είναι χορεύτρια. Πώς ζείτε, ρε παιδιά? Στο μυαλό μου πραγματικά έχω μνήμες από παραστάσεις σε σκηνικά του Φωτόπουλου να πέφτουν φύλλα σε κάτι έργα του Τσέχοφ. Τι να σου πω, δηλαδή με έχει χαρακτηρίσει. Και όταν σε είδα και σένα σαν ηθοποιό, κατάλαβα πόσο σημαντική οικογένεια θεατρική είστε. Ναι, είμαστε μια θεατρική οικογένεια. Ναι. Ήθελες να κάνεις ποτέ κάτι άλλο, σου πέρασε από το μυαλό? Είναι το γλωστό που μου ρωτάνε όλοι. Ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Και δεν πέρασα στις εξετάσεις γιατί ήμουν ερωτευμένη. Οπότε ο πατέρας μου δεν δοκιμάζεις. Ο πατέρας μου ήθελε πάντα κάποιος να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Ναι. Και μου λέει: Δεν δοκιμάζεις να δώσεις στη σχολή του Εθνικού. Και θα δούμε. Α, δεν πέρασες, δεν πέρασες. Και δίνω και περνάω. Και εκεί περνάω δεν υπήρχε ο έρωτας, τι έγινε? Όχι, ο έρωτας συνέχισε να υπάρχει. Αλλά μετά σ' άρεσε, ήσουν για εκεί. Εντάξει, οι έρωτες, ξέρετε, έρχονται, κρατάνε, φεύγουν ή μένουν. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το θέατρο έμεινε. Έτσι ακριβώς. Δεν μου λες, όταν λες τώρα για έρωτες, οι έρωτες σε ξεμυαλίζουν. Ναι. Ναι. Μπορείς να αφήσεις τα πάντα, δηλαδή να ξεμυαλίζεις. Να είναι σαρωτικός. Ναι. Ο έρωτας μπορεί να είναι σαρωτικός. Εγώ δεν άφησα τα πάντα γιατί υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή μου που ήταν λίγο σοκαριστική
και στην οποία στιγμή η γιαγιά, η μητέρα της μητέρας μου, που ήταν πολύ φίλη μου, ήμασταν φίλες με τη γιαγιά, μου είπε, άκουσε να δεις κορίτσι μου, από τους ανθρώπους μην περιμένεις πολλά. Πρώτα θα βάλεις βραχιόλια στα χέρια σου και θα τα κρατήσεις γερά, εννοούσε θα κάνεις κάτι δικό σου και θα βρεις τον εαυτό σου και μετά κάνω ό,τι θες. Και πραγματικά αυτό δεν το ξέχασα ποτέ. Οπότε όταν ήρθε η ώρα να διαλέξω θέατρο ή έρωτα, διάλεξα θέατρο. Και καλά έκανα. Αυτό το δίλημα, δεν μπορούσαν να συντεριάξουν. Γιατί? Μετά συντεριάξαν όμως αναγκαστικά. Με έβαλε μια μέρα να συντεριάξουν. Γιατί θεωρούσε ότι εγώ είμαι. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Μέχρι που με έβαλε να του κάνω πρόβα το αυτό που έπαιζα και δεν έχω δει πιο έκπληκτο άνθρωπο στη ζωή μου. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Άρα είχε θεατρική κρίση. Είχε. Ότι είχε. Θεατρική κρίση είχε. Απίστευτο. Προηγουμένως λέγαμε κιόλας και για τους έρωτες, αν κρατάς, πώς μπορείς να κρατήσεις έναν έρωτα, μία σχέση μέσα σε ένα σπίτι και λέγαμε για τα χωριστά δωμάτια. Και λέω, είναι μία λύση. Είναι κάποιος... και αυτό μία λύση. Είναι μία λύση. Δεν είναι και η καλύτερη λύση. Όχι, αλλά εντάξει. Μέσα στα χρόνια βρίσκεις, αν πραγματικά κάποιος αγαπάει κάποιον βαθιά και του αρέσει, έχει σημασία να σου αρέσει ο άλλος. Βρίσκεις τρόπους και το ανανεώνεις αυτό κατά καιρούς. Γιατί συνήθως όταν ποιος έχει μείνει πολλά χρόνια σε μια σχέση, δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάξει και να πάει σε μια άλλη σχέση. Συνήθως συμβαίνει αυτό. Βέβαια. Και μακάρι να συμβαίνει. Κυρίως. Αλλά κάποιες φορές δεν συμβαίνει. Με εντυπωσίασε αυτό που είπε η γιαγιά σου. Και μια γυναίκα τελείως άλλης εποχής, άλλης γενιάς. Και το δυναμισμό που σου είπε να δείξεις στο να είσαι ο εαυτός σου και να πιστέψεις εσένα. Και βλέπεις. Η γιαγιά μου είχε μια περίεργη παράξενη ιστορία. Παράξενη δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων ήταν μια ιστορία που ήταν διαφορετική για εκείνα τα χρόνια. Συνήθως όταν παντρευόντουσαν εκείνα τα χρόνια, κράταγαν την οικογένειά τους και εκείνη αυτό έκανε. Αλλά πριν από αυτό η γιαγιά ήταν από τις πιο διάσημες μοδίστρες στην Αθήνα. Της είχαν δώσει σε ένα περίφημο μαγαζί με ρούχα. Ο Σαράφης ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, εκείνης της εποχής. Πολύ γνωστό, δηλαδή, να σας το έλεγα τώρα θα το θυμόσασταν. Της είχαν δώσει όλο τον πρώτο όροφο και όχι η υπιστάτρια, η υπεύθυνη του όροφου. Υπεύθυνη ορόφου. Και ήταν από τις καλύτερες, δηλαδή πηγαίνανε οι καλύτερες πελάτησες εκεί, γιατί ήξερε να τις βοηθάει να ντύνονται. Ήξερε να ράβει πάρα πολύ καλά, έραβε μέχρι που πέθανε. Και εγώ αυτά δεν τα ήξερα. Όταν μου είπε αυτή την κουβέντα, ήμουν άναυδη κι εγώ. Αλλά μετά μου το είπε η θεία μου. Άρχισε να μου διηγείται την ιστορία της γιαγιάς. Μέχρι που γνώρισε τον παππού μου και παντρεύτηκε. Ναι. Και προφανώς. Θέλησε να με σώσει από αυτό. Γιατί φαντάσου τώρα μια γυναίκα η οποία είναι η καλύτερη, έτσι, με επιτελείο, να τη έχουν δώσει να πει ότι. Σταμάτησε. Τρία παιδιά. Σταμάτησε. Τρεις κόρες. Τρεις κόρες. Κόρες κιόλας. Κόρες. Πω. Και όμορφες κόρες. Πολύ ωραία κορίτσια και τα τρία. Πω. Και εσύ σταμάτησες για ένα χρονικό διάστημα. Ναι, και εγώ σταμάτησα. Έτσι. Αλλά θα το δούμε αυτό. Μετά, θέλω ναι. να δούμε ένα βίντεο πρώτα, έτσι. και τα λέμε μετά εκεί. Όταν τη βλέπουν στον δρόμο, τις χαμογελούν και τις μιλούν. Είτε γιατί την αναγνωρίζουν ως ηθοποιό, είτε γιατί ενστικτοδώς πιστεύουν ότι είναι ένας δικός τους άνθρωπος, πολύ οικείος. Και εκείνη απολαμβάνει την αγάπη του κόσμου. Είναι μια ζεστή κουβέρτα, λέει, που σε κάνει να νιώθεις χαρά και προστασία. Μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία και τις Αλάνες. Ήταν ένα χαρούμενο μικρό κορίτσι που σιγά σιγά μαζεύτηκε και απέκτησε μια έμφυτη ηρεμία. Μια φίλη της λέει ότι γεννήθηκε σοφή. Κόρη του σπουδαίου θεατράνθρωπου Γιώργου Μιχαηλίδη, που ίδρυσε το ανοιχτό θέατρο και εκείνη το λέει πνευματική πρίκα, και με την απώλειά του χάθηκε ένα κομμάτι ποιότητας που λείπει. Η μαμά της η Πελαγία ήταν επίσης ηθοποιός. Και η Ντίνα, ένα από τα τρία τους παιδιά, όλα καλλιτέχνες. Τρελαινόταν να τριγυρνάει στην κουζίνα της μηνιάς γιαγιάς της και τώρα φτιάχνει τις μαγικές συνταγές της. Ήθελε να γίνει αρχαιολόγος, αλλά ο έρωτας της πήρε τα μυαλά και έτσι δεν πέρασε στις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Ο πατέρας της, που είχε δει το ταλέντο της πρότεινε να δώσει στη δραματική σχολή. Πέρασε στο εθνικό από τους πρώτους και τότε ξεκίνησε η ζωή της, όπως λέει. Για την Ντίνα Μιχαηλίδου, η ιδιότητα του ηθοποιού είναι πάθος. Το θέατρο είναι το σπίτι της, η δουλειά της ήταν πάντα οι διακοπές της. Πάντα αναζητά περισσότερη ποιότητα, συνεργασίες που σκορπούν φως, μπορεί να παίξει όλους τους ρόλους, να γίνει από ενζενή έως γκροτέσκο. Καθυλώνει με τις ερμηνείες της, διακριτικά και αθόρυβα δημιούργησε μια αξιοζήλευτη καριέρα. Άκουσε τη συμβουλή του πατέρα της, να μην θεωρήσει ποτέ ότι είναι πάνω από τη δουλειά, γιατί έτσι θα έχανε τον στόχο της και ήξερε ήδη από εκείνον ότι η ηθοποιία θα την ξαφνιάζει πάντα.
Από την αρχή της καριέρας της έπαιξε σε σπουδαία έργα στο θέατρο, στο σινεμά καθήλωσε ως η μητέρα της ευτυχίας, έπαιξε σε ταινία του Κώστα Γαβρά, σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, απέσπασε διακρίσεις και βραβεία. Έφυγε από το θέατρο για 9 ολόκληρα χρόνια, αλλά δεν την ξέχασε κανείς και ξαναγύρισε με μια καλή πρόταση. Η Ντίνα Μιχαηλίδου είναι ένας άνθρωπος που αναζητά την αρμονία. Λειτουργεί πάντα με τη σκέψη ότι είμαστε αναλώσιμοι. Δεν έχει πια να αποδείξει τίποτα, κυρίως τον εαυτό της. Στις δύσκολες μέρες θυμάται ένα κινέζικο γνωμικό, ότι η τύχη χτυπάει τη γελαστή πόρτα και αποφάσισε στη ζωή της να είναι χαρούμενη από επιλογή. Μάλιστα. Αποφάσισε να είσαι χαρούμενη, λοιπόν. Ναι. Και έτσι είναι. Αυτός είναι ο στόχος του ενός ανθρώπου, νομίζω. Δεν είναι βαρετό. Είναι καλό. Δοκιμάστε το. Το δοκιμάστε. Όσο μπορούμε. Πώς γίνεται όμως αυτό, δεν θα περάσεις και τη μαύρη την περίοδο, τη δύσκολη. Αυτό να μην μου το θυμίζετε. Περνάς πολύ άσχημα, ναι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έχεις πάντα στο νου σου το ότι. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις το σκοτεινό ποτάμι. Mm-hmm. Πρέπει να βγούμε και στο φωτεινό, να πάμε λίγο πιο πέρα, να συναντήσουμε και κανένα γνωστό. Τι σε τραβάει έξω από τη δυσκολία, εσένα, ας πούμε, τι σε βοήθησε? Είχα την τύχη, την ατυχία να τα ζήσω και τα δύο. Οπότε ξέρω ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Περιμένουμε απλώς την καλύτερη στιγμή και κάνουμε το πρώτο βήμα. Και το δεύτερο. Και κουραζόμαστε, ξανασταματάμε, αλλά πρέπει να προχωράμε. Αλλά πάντως, μετά το νησί υπήρχε αυτή η παύση στην εργασία σου. Όχι, και πιο πριν από το νησί. Και πιο πριν. Όχι, ψέματα, από το νησί και μετά. Από το νησί και μετά. Ναι, από το νησί και μετά. Παύση. Έκανα κάποια μικρά πράγματα, αλλά. Ήθελες, και μεγάλα, αλλά ήταν λίγα. Ήταν προσωπική σου θέληση να πεις λίγο, θέλω χρόνο? Ήταν μια εποχή, αν θυμάστε καλά, που όλος ο χώρος περνούσε πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχαν πολλές προτάσεις για πολύ κόσμο. Εγώ δεν είχα άλλα προβλήματα να λύσω, οπότε ούτε καν το κυνήγησα. Ούτε καν. Είχα φτάσει κάποια στιγμή να ασχολούμαι και με το δικτυακό μάρκετινγκ. Δούλεψα στον καφέ. Έχω να σας πω για τον καφέ πολλά. Τι έκανες τον καφέ, δηλαδή? Τι δουλειά? Πουλούσα καφέ. Τέλειο. Γιατί να κάθομαι? Και όχι, δηλαδή είπες, εγώ Σωστό. Αυτό δεν θέλω να το ζήσω. Σωστό. Θα κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί θέλω να ξελαμπικάρω, ρε παιδί μου. Δεν γινόταν. Έπρεπε πιο λίγο καφέ για να στανιάρω. Ήτανε εύκολη δουλειά εκεί στον καφέ? Όχι, δεν μου πάει καθόλου. Δεν μου πάει καθόλου. Εκπαιδεύτηκα όμως, γιατί είμαι και επιμελής, εκπαιδεύτηκα πάρα πολύ καλά. Ένας φοβερός καφές, πραγματικά, αλλά δεν μου τέριαζε καθόλου. Δηλαδή, και είπα κάποια στιγμή στον εαυτό μου, κοίταξε να δεις, αν σε θέλει το θέατρο, θα σε φωνάξει. Αν δεν σε θέλει, δεν θα σε φωνάξει. Δεν χτύπησες εσύ την πόρτα. Είπες, είμαι ξανά εδώ. Ναι, κατά καιρούς υπήρχε κάποια δραστηριότητα, απλώς δεν πήγε να το πιέζω, γιατί έβλεπα ότι υπήρχε μια δυσκολία γενικότερη, αν θυμάστε καλά. Πολύ μεγάλη δυσκολία. Πάρα πολύ, δηλαδή οι ηθοποιοί χτυπήθηκαν. Και μετά ήρθε ο κορονοϊός κιόλας, έτσι. Μετά ήρθε ο κορονοϊός. Δεν ήταν εύκολη η ζωή μας, οφείλω να ομολογήσω, ως χώρος και ως κλάδος, αλλά και σε εσάς, όχι μόνο σε εμάς. Ήταν μια κατάσταση για όλους μας, δηλαδή για όλο τον πλανήτη. Δεν ήταν μόνο για εμάς. Συγγνώμη, εσύ ήταν απ' έξω στο σασμό. Ήταν απ' έξω στο σασμό και κόλλησε κορονοϊό. Και ήταν τότε που απομονωνόμασταν πολύ. Και δεν πήγες, ας πούμε, στο... Όχι, δεν καταλάβατε. Κόλλησα κορονοϊό από κάποιον που είχε κορονοϊό και δεν το ήξερε. Από κάποιον του σασμού που είχε κορονοϊό και δεν το ήξερε. Α, μάλιστα. Ναι, και κόλλησα. Αλλά εντάξει, δεν λυπήθηκα που κόλλησα, γιατί απέκτησα και αντισώματα. Ναι. Και εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω και εμβόλιο, είμαι αλλεργική και έχω και διάφορα άλλα προβλήματα, οπότε δεν γινόταν να κάνω το εμβόλιο και κόλλησα. Ναι. Και λέω, εντάξει, τώρα θα ζήσουμε. Τώρα πρέπει να ζήσουμε. Πρέπει να ζήσουμε τώρα. Ντίνα, ξέρεις κάτι, σε βλέπω να παίζεις, σε βλέπω να μιλάς, έχεις μία φυσικότητα στο οτιδήποτε πεις, ακόμα και στο παίξιμο σου είσαι τόσο φυσική που λες, αυτή η γυναίκα είναι πραγματικά αυτή. Εγώ είμαι. Και έχεις και ένα σαρκασμό στα πράγματα όμως. Δηλαδή και έναν αυτοσαρκασμό στα πράγματα. Πρέπει λίγο, βρε παιδιά, αλλιώς δεν θα τη βγάλουμε καθόλου. Σώζει σίγουρα. Δεν το συζητώ. Το χιούμορ σώζει. Πώς διασκεδάζεις? Καταρχήν, η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να βγαίνω με φίλους, με παρέες ή να τους μαγειρεύω όταν μπορώ να τους μαγειρέψω. Να δουλεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω. Και γενικώς μου αρέσει να βλέπω κωμωδίες, μου αρέσουν πολύ τα κορεάτικα, με κοροϊδεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, γρήκα κινέζικα, από τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας πραγματικά. Ναι. Αλλά οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να με ενδιαφέρει και να μου κάνει τη ζωή μου πιο έτσι, ευχάριστη, μου αρέσει. Θα μπορούσα και να. Μου το λέει ένας φίλος μου συνέχεια να το κάνω. Θα μπορούσα και να κάνω κεραμικά.
Μ' αρέσει πάρα πολύ η αγγειοπλαστική. Α, κάνεις και κάνεις τώρα. Δεν κάνω. Τα ήθελα να κάνω, όμως θα πάω να γραφτώ σε σχολή. Να γραφτείς. Μετά από εδώ κάνουν τρομερή εξέλιξη οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Φαντάζομαι. Δίνεται ένα βήμα. Λες, ας πούμε, μ' αρέσει να μαγειρεύω για φίλους, να βγαίνω με παρέες. Έχεις φίλους. Έχω πολλούς φίλους. Και έχω και καλούς φίλους. Οι οποίοι δοκιμάστηκαν στα πολύ δύσκολα μου. Στα πολύ δύσκολα μου και σε σχέση με μένα, σαν συμπεριφορά. Γιατί ήμουνα σε μία κατάσταση πια από κάποια στιγμή και μετά. Ανυπόφορη. Όχι, ήμουνα σε μία κατάσταση. Δεν ήμουνα φυσιολογική. Ήμουνα νευρική πάρα πολύ. Γιατί έπρεπε να καλύψω πολλά κενά. Τα οποία δεν ήταν δικά μου, ήταν αλλωνών. Ναι. Και ήσουν απέναντί τους θυμωμένοι, ας πούμε. Όχι, δεν ήταν η συμπεριφορά μου φυσιολογική. Υπήρχε μια νευρικότητα. Καταρχήν κουνούσα συνέχεια το πόδι και εξακολουθώ να το κουνάω. Αλλά ήταν κάτι, ξέρεις που... Όλοι, σταμάτα. Ηρέμησε. Όπα. Αλλά αυτό εντάξει ήταν το λιγότερο. Οι φίλοι που δοκιμάζονται, στη χαρά ή στη δυσκολία? Νομίζω και στα δύο. Μην λέμε τώρα. Συμφωνώ. Αυτό τώρα μόνο με τη δυσκολία είναι σαν να τρέφεις και το δύσκολο. Πρέπει να τον έχεις τον άλλον δίπλα σου στη χαρά και να τυπιώνεται μαζί. Να τον έχεις στη χαρά και να μην ζηλεύει. Να μην το παίρνει λάθος. Να μην θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι δικό του και να μην είναι. Γιατί δεν έχουμε όλη την ίδια μοίρα. Εδώ ερχόμαστε κατά την προσωπική μου εκτίμηση πάντα. Μπορείτε να με διαψεύσετε, να με βρίσετε, ό,τι θέλετε κάνετε. Αλλά θεωρώ ότι ερχόμαστε εδώ να παίξουμε ο καθένας το δικό του ρόλο. Ο καθένας έχει τη δική του μοίρα και το δικό του μερτικό. Το οποίο, σύμφωνα με τα βιβλία που έχω διαβάσει, είναι από τους πατεράδες μας. Πώς λένε αμαρτίες γονέων, παιδεύουσε τέκνα. Το οποίο. Και εδώ έγκυται η ελεύθερη βούληση κατ' εμέ. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος? Κατά μέτωπον επίθεση, πάμε στο τελείως διαφορετικό ή τέλος πάντων ζούμε με το βίωμα και λέμε ό,τι μπορούμε κάνουμε? Ποιος είναι αυτός που θα σε κάνει καλύτερο μέσα από τη δυσκολία? Τι είναι αυτό που θα σε κάνει καλύτερο μέσα από τη δυσκολία? Γιατί όταν είμαστε στα εύκολα, δεν αναρωτιόμαστε για τέτοια πράγματα. Στα δύσκολα. Σωστό. Τι είναι αυτό που θα σε κάνει καλύτερο στα δύσκολα? Πώς θα αντιμετωπίσεις, ας πούμε, μια κρίση στην οικογένεια και θα γίνεις καλύτερος? Για μένα αυτό είναι το μυστικό. Καλύτερος τι σημαίνει? Πιο ευτυχισμένος? Πιο συνειδητός. Ως προς τον εαυτό σου πρώτα και μετά ως προς τους άλλους. Μάλιστα. Σωστά. Το λέω γιατί το έχω κάνει. Δεν κάνω την έξυπνη. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Έχουν βρεθεί μέρες όπου έκλαιγα όλη μέρα. Και έλεγα εντάξει, εδώ θα μείνω. Αλλά ξέρω, έμφυτα ήξερα ότι η αλλαγή έρχεται. Έρχεται και έρχεται πάντα. Έχεις κάνει ψυχοθεραπεία? Έχω κάνει και ψυχοθεραπεία. Ναι. Έχω κάνει 2,5 χρόνια ψυχοθεραπεία. Έχω κάνει ένα σωρό. διαλογισμούς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα έχω κάνει. Είχα κάνει μάλιστα και αρκετές. Πώς λέγονται. Θα τις θυμηθώ. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Και. Τέλος πάντων, έχεις φροντίσει τον εαυτό σου το και τον έχεις δουλέψει. Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται όμως. Ναι, ναι. Αλλιώς δεν θα γέλαγα. Εντάξει, να ρίξουμε ένα θεραπευτικό γέλιο, ρε παιδιά. Λοιπόν, σήμερα.